λιγότερο από ένα λεπτό, αντίστροφη μέτρηση. Ελλάδα εναντίον Ηνωμένων Πολιτειών, καλύτερη θέση της Ελλάδας είναι η τέταρτη, το 94 στο Τορόντο και το 98 στην Αθήνα. Οι Αμερικανοί τρεις φορές στην κορυφή, τρία χρυσά μετάλλια, τρία σημαίνια και τρία χάλκινα. Η ελληνική ομάδα έχει μια νίκη, βαλσαμωμένη από το 77, παρόντος του Παναγιώτη Γιαννάκη, που ήταν περίπου ρούκι τότε στην Εθνική. Τέτοια εποχή ήταν, όχι ακριβώς τέτοια ώρα, λίγο πιο νωρίς, ξυπνήσαμε με καφέ για να δούμε το μάτς. Και έχουν περάσει τόσα χρόνια από το 2006 και ακόμα δεν τους έχει κερδίσει κανείς. Να μιλήσω και να πω ότι γεια σας, για χαρά. Καλή όρεξη όλοι μας, καταρχήν. Ευχαριστούμε να πω, πάρα πολύ που είστε εδώ. Αυτό ήθελα να πω, είναι πολύ ωραία η παρέα, γιατί καταρχήν είναι παρέα που αγαπάει τον αθλητισμό. Και βέβαια αυτό που αγαπάμε όλοι μας περισσότερο, το μπάσκετ. Σωστά. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ήταν μια ιδιαίτερη μέρα εκείνη. Γιατί πράγματι αυτή η ομάδα είναι πολύ δύσκολο κάποιος να την κερδίσει. Και φυσικά, ειδικά σε επίσημο παιχνίδι που ήταν και νοκάουτ για μεγάλο στόχο. Το ότι την νίκησε τελευταία μια ομάδα από την Αυστραλία, και σε φιλικό παιχνίδι. Σε φιλικό παιχνίδι. Ναι, τώρα πρόσφατα. Δείχνει ότι ίσως ήρθε η ώρα να ξαναχάσει. Ναι. Γιατί ίσως το ρόστερ που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν είναι ίσως του ίδιου επίπεδου με το ρόστερ που παίξανε τα παιδιά εναντίον του. Νομίζω ότι πλησιάζει η ώρα να ξαναχάσουν και αυτή είναι και η ομορφιά του αθλητισμού. Μιλάμε για τη Σαϊτάμα, μιλάμε για την θρελική νίκη κόντρα στους Αμερικανούς της Εθνικής Ομάδας. Έχουμε τον προπονητή και έχουμε και τον αρχηγό, ο οποίος βάζει εκείνη την περίφημη βολή και τι κάνεις. Εντάξει, τότε ήμασταν στον κόσμο μας. Πάντα είμαστε στον κόσμο μας να παίζουμε. Καταρχήν να πούμε, ήταν η κρίσιμη βολή. Οι δύο κρίσιμες βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα. Σωστά. Νομίζω ότι για να φτάσουμε εκεί πέρα, όλα, ό,τι κάναμε ήταν κρίσιμο. Οποιοςδήποτε. Είχε βάλει και ένα καλάθι πριν δίποτε τρομερό. Κατοχή προς κατοχή. Κοίτα, γενικώς ήμασταν όλα τα παιδιά. Σκεπτόμενοι, και τα λέω σκεπτόμενοι δεν είναι αυτό το μπάσκετ, μας απασχολούσαν και άλλα πράγματα πέραν του μπάσκετ και του αθλητισμού. Την έβαλε! 100, 100, απίστευτο στάρα, 100. 100 Αμερικανούς, δεν... Κρατήσαμε και κάβα. Τι λέει ένας προπονητής πριν από αυτό το μάτς? Τέτοιοι αντίπαλοι είναι κίνητρο για παιδιά τα οποία αγαπούν το άθλημα, έχουν αθλητικό εγωισμό και αυτό δίνει μια μεγαλύτερη ευκολία ώστε να συγκεντρωθούν όσο το δυνατό περισσότερο και να ρουφήξουν οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να τους βοηθήσει στο παιχνίδι. Νομίζω ότι είχαμε προετοιμαστεί για το τι μας περιμένει. Με την έννοια ότι είναι μια ομάδα η οποία βιάζεται να τελειώσει το μάτς. Μια ομάδα που έχει τεράστια αθλητικά προσόντα. Μια ομάδα που θέλει να σε φοβήσει. Οι Αμερικάνοι το κάνουν συχνά αυτό. Χρησιμοποιώντας πολύ δυνατά τα χέρια τους και τα κορμιά τους. Και μαζεύεστε παραμονή στα δωμάτια. Συζητάτε με τους υπόλοιπους 11. Πού να θυμόμαστε τώρα. Και λέτε αύριο παίζουμε με τους Αμερικανούς. Ποια είναι η... το feeling, όπα παιδιά μη φάμε 30 πόντους διαφορά, όπα πάμε να τις κερδίσουμε. Αυτό το feeling στην ομάδα αυτή, από το 4 και μετά δεν υπήρξε, μέχρι το 7-8 δεν υπήρξε αυτό το feeling ποτέ, ότι πάμε να χάσουμε 30 πόντους. Και νομίζω ότι το μυστικό αυτής της ομάδας ήταν καταρχήν και η διαφορά με τους Αμερικάνους, αν υπάρχουν διαφορές, είναι ότι και οι 12 παίζαμε εμείς τη δεδομένη χρονική στιγμή που παρτίζαμε την εθνική ομάδα. Είμαστε και 12 παίχτες επίπεδου Ευρωλίγκας που πάμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα, έτσι. Όλα τα παιδιά μπορούσαν να βάλουν το πιο δύσκολο σουτ, να κάνουν την πιο δύσκολη άμυνα και συγχρόνως, αν τυχόν βρεθούμε σε δύσκολη θέση, να διαχειριστούν χωρίς να πανικοβληθούν με το χρονόμετρο. Coach, το χτύπημα στο Βαρετζάο
και ο τραυματισμός του Ζήση έπαιξε ρόλο γενικότερα στη συνοχή της ομάδας από ποιο σημείο και μετά. Δεν το συζητάω ότι έπαιξε. Τρομερό ρόλο, γιατί καταρχήν η ομάδα ήταν. Η αντίδρασή μας τότε ήταν. Όλοι καθόντουσαν σε ένα δωμάτιο που λέει ο λόγο. Δηλαδή, αυτό που λέτε. Η αντίδρασή μας δεν ήταν από το χτύπημα και μετά. Αυτή η αντίδραση υπήρχε και πριν το χτύπημα. Υπήρχε. Απλά μετά το χτύπημα ήταν ότι πάμε να τον μπλακώσουμε. Τέτοιο στυλ. Όλοι όμως, όταν λέμε όλοι. Όλοι. Δηλαδή, δηλαδή τότε, ας πούμε, η Βραζιλία που λέμε είχε τρεις παίκτες NBA. Ήταν NBA παίκτες, έτσι. Δεν ήταν. Ήταν στα ντουζένια του. Ναι, Μπαρμπόσα ήταν 23 χρόνια. Φυσικά. Είχαν παίκτες. Και πρωταγωνιστές εκεί. Οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι ήταν με το. Με ποιου ήταν. Τον Λίμπο είχαν, τον Κουτουλά. Είχαν πολλού. Είχαν NBA παίκτες. Ο Τούρκογλου. Παίζαν όλοι αυτοί. Το ξεκίνημά του. Παίζαν καλά. Δηλαδή και ήταν και το Ελλάδα-Τουρκία πάντα είναι ξέρει. Ναι, βέβαια. Το κυριότερο ήταν αυτό. Εμεί εκείνο το τουρνουά, η ομάδα, αυτά τα παιδιά. Δώσαν ένα άλλο στίγμα μπάσκετ που ήταν ελκυστικό για όλους τους προπονητές που βρισκόντουσαν εκεί. Δηλαδή, όποιος προπονητής έβλεπε την Εθνική Ελλάδος, έλεγε: μακάρι να είχα αυτά τα παιδιά εγώ. Τι κάνουν. Δεν βλέπετε. Δηλαδή, νομίζω ότι το βίντεο της Εθνικής Ελλάδος μπορεί να παίζει στη Γαλλία και να λέγανε: κοιτάξτε πώς παίζουν αυτοί. Κοιτάξτε που έχουν υπομονή. Κοιτάξτε που δίνουν την μπάλα. Κοιτάξτε τι αποστασία έχουν. Κοιτάξτε ότι στην άμυνα πώς πιέζουν. Θέλω να πω ότι όλο αυτό νομίζω ήταν φοβερό. Ναι. Και εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος που συμμετείχα σε αυτή την προσπάθεια και προσπάθησα να τους βοηθήσω και εγώ από τη μεριά μου. Πλάκα, πλάκα, αν εξαιρέσεις το μετάλλιο, το χάλκινο του 9, δεν υπάρχει η επιτυχία της εθνικής ομάδας που να μην είστε εκεί με κάποιο τρόπο. Παίχτης, προπονητής, παντού. Εντάξει, έτυχε αυτή την περίοδο. Θα σου πω κάτι, αγαπώ πολύ το παιχνίδι, αγαπώ πολύ το παιχνίδι. Το αγαπώ, θεωρώ ότι δίνει πάρα πολλά και στα παιδιά και στην κοινωνία. Και γι' αυτό πολύ αυτή τη στιγμή ας πούμε, ξέρω ότι όλα αυτά τα παιδιά βρήκανε κάποιους προπονητές και τους βοηθήσανε στην αρχή της καριέρας τους. Τότε ήταν ευκολότερο γιατί υπήρχε μεγάλη έκρηξη του μπάσκετ και θέλανε όλοι να πάνε στο μπάσκετ. Βέβαια και εκείνοι είχαν τα ίδια θέματα. Μην νομίζεις δηλαδή ότι άλλαξε τρομερά η εκπαίδευση στο παιχνίδι. Mm-hmm. Και εκείνοι μπορεί, ας πούμε, θεωρώ εγώ ότι όλα τα παιδιά αν είχαν καλύτερη βοήθεια όταν ήταν νεαροί, πιθανόν να είχαν κάνει ακόμα μεγαλύτερη καριέρα. Και να είχαν μεγαλύτερα αποτελέσματα. Γιατί όλοι τους έχουν πάθος με το παιχνίδι. Το βλέπεις στην προπόνηση. Το βλέπεις στη συνεργασία. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό για έναν άνθρωπο για να ξεπερνάει τον εαυτό του. Και οι ίδιοι ξεπερνάγαν κάθε φορά τον εαυτό τους. Μιχάλη, τι ήταν τώρα. Ήταν το ταλέντο που περίσευε σε αυτήν την ομάδα. Ήταν οι ισχυρές προσωπικότητες που μπορούσαν να αξιοποιήσουν το ταλέντο που υπήρχε με τον τρόπο με τον οποίο ήθελαν. Ήταν ότι είχε μια πορεία πίσω της, όπου όπως είπες είναι μια ομάδα 4-5 ετών, σχεδόν με τα ίδια παιδιά, και αυτό ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι στον ομαδικό αθλητισμό. Τι ήταν περισσότερο. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Γιατί παραδείγματος χάρη, αν είχε βάλει το τρίποντο Δημήτρης με τη Γαλλία, μπορεί να μιλάγαμε τελείως διαφορετικά τώρα. Μα. Ήτανε, θέλει δηλαδή και η τύχη, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Για όσους τυχόν δεν καταλάβανε, εννοείς στο Βελιγράδιο το περίφημο Βάλτο Αγόρι. Βάλτο Αγόρι. Και εγώ τους έχω πει πολλές φορές και εξίσου μεγάλοι προπονητές όπως ο Κώστας έχουν πει ότι μακάρι εύχομαι σε όλη την καριέρα μου σαν προπονητής και εγώ σαν προπονητσόδα τα παιχνίδια να είναι στο τελευταίο σου. Δεν μπορώ να τα χάσω όλα. Και όχι μόνο αυτό. Πάω να πει ότι έχεις ικανότητα για να είσαι εκεί. Να το πας στο τελευταίο σου. Εμείς είχαμε την τύχη. Ξεκίνησε γιατί νομίζω ότι είχε αυτό που μέτρησε νομίζω για την ομάδα είχε, ότι είχε σταματήσει αυτή για μένα, δεν ξέρω αν το ξέρω, η γκρίνια, όχι η γκρίνια, η κακομοιριά που υπήρχε. Εγώ δεν μπορώ να ακούω ποτέ παιχνίδι το παιχνίδι. Δεν γίνεται. Να έχεις όλα αυτά το ταλέντο μαζεμένο σε μια ομάδα. Όλοι εμείς παίζαμε σε ομάδες που πρωταγωνιστούσαμε και να μην μπορούμε να περάσουμε στους 8. Ναι. Να μην είναι στόχος να πούμε στους 4. Ναι. Και αυτή η ομάδα, επειδή όλοι είχαμε βολιαστεί με αυτό το πράγμα που κάναμε στις ομάδες μας, ήταν πολύ εύκολο. Είχαμε έναν άνθρωπο τον οποίο πάνω απ' όλα το θαυμάζαμε. Ναι. Μεγαλώσαμε μαζί του. Ναι. Ο οποίος κατάλαβε και πήρε από τον καθένα μας το maximum στα πάντα. Στο αγωνιστικό κομμάτι, στο προπονητικό κομμάτι. Γιατί εσείς βλέπατε τον αγώνα. Το τελικό αποτέλεσμα. Ναι, προφανώς. Καταρχήν δεν συμβίζαμε ποτέ φάουλ στην προπόνηση. Δεν υπήρχε φάουλ στην προπόνηση. Δεν πλησίαζε κανένας. Και έκανε προπόνηση και πέφτανε κορνιά. Που θα μπορούσε να μην κάνει κανένα προπόνηση γιατί μπορεί να χτυπήσει. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Μας έδωσε λοιπόν το κίνητρο αυτός ο άνθρωπος να κάνουμε πράγματα τα οποία τα ονειρευόμασταν ότι μπορεί να κάνουμε αυτό, αλλά μας έδειξε τον τρόπο πώς θα γίνουν πραγματικότητα. Η
εικόνα που θα μπορούσε να φαντάζεται ότι θα έχει κάποιο αυτή η ομάδα ήταν η ομάδα του ενός. Κατά τα ψέματα, είναι ένα παιδί που ο Γιάννης που ξεχωρίζει σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεχωρίζει σε επίπεδο NBA. Πολλοί έλεγαν, α, θα γίνουμε τώρα σαν τη Γερμανία την εποχή του Νοβίτσκι. Μία ομάδα του ενός. Δεν είμαστε αυτό, ή τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν είμαστε αυτό. Και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι συνταγή επιτυχίας. Και το φωνάζει και ο ίδιος ο Γιάννης. Ναι, ναι, σωστά. Και νομίζω ότι αυτό είναι συνταγή επιτυχίας. Δεν χρειάζεται να το φωνάξει ο Γιάννης. Ο Γιάννης, ο τρόπος που παίζει, χρειάζεται συμπαίκτες. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος από μόνος του θα κάνει πράγματα τα οποία... Ο Νοβίτσκι έπαιρνε την μπάλα και την έβαζε καλάθι. Μόνος του. Με οποιοδήποτε τρόπο. Με οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά δεν προσέφερε στους άλλους τομείς του παιχνιδιού. Ο Γιάννης, όπως και είπε το παιδί πράγματι στην press conference προχθές, ότι ό,τι υπάρχει στο μπάσκετ, το κάνει. Πηδάει στα rebound, ρίχνει μπλοκ, παίζει άμυνα, κλέβει μπάλα, τρέχει στον ευνηδιασμό, θέλει να πασάρει, ό,τι υπάρχει στο μπάσκετ και γι' αυτό ίσως και βγει MVP. Είναι μια καινούργια πρόταση το πώς μπορεί να είναι κάποιος MVP. Αν δεις, ας πούμε, τον Κάρι ή τον Λεμπρόν, είναι χαρισματική σκόρα. Αλλά αυτά που κάνει ο Γιάννης δεν τα κάνει. Yeah. Άρα, δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Γιάννης, ναι μεν είναι το παιδί το οποίο πραγματικά είναι τρομερός πρεσβευτής του αθλητισμού, του μπάσκετ, της πατρίδας μας. Έχει πολλά μηνύματα επάνω του, έχει τρομερό χαρακτήρα, αλλά νομίζω ότι ενδιαφέρεται και αυτός να παίζει και με τους άλλους. Και παίζει με τέτοιο τρόπο που πρέπει να παίζουν και οι άλλοι. Μα είναι εντυπωσιακό, Μιχάλη, το γεγονός ότι ο ίδιος στην προχθεσινή συνέντευξη τύπου που είπε και ο coach, ότι δεν είμαι ο πιο σημαντικός παίκτης της ομάδας, είπε. Έχουμε παιχταράδες που έχουν παίξει σε πολύ υψηλό επίπεδο, αγωνίζονται σε κορυφαίες ομάδες της Ευρωλίγκα. Αυτό είναι και το νόημα της ομάδας. Δηλαδή, γιατί υπάρχει, λέμε για να το καταλάβουν και οι περισσότεροι, λέμε για την Ισπανία για τον Γκαζόλ. Δεν είναι μόνο ο Γκαζόλ. Αν είσαι στους 11 που είναι γύρω από τον Γκαζόλ, θα πεις είναι δυνατόν. Δεν είναι ο Γκαζόλ. Ή στην Αμερική λες ότι είναι ο Κόμπε. Μα δεν είναι μόνο ο Κόμπε. Ήταν και άλλοι 10 από πίσω του. Ή ο Γιάννης, όχι πράγματα. Τα παιδιά που απαρτίζουν αυτή την τεχνική ομάδα έχουν εμπειρίες, παίζουν μονίμως στο υψηλότερο επίπεδο, έχουν δίψα για διάκριση. Και αυτή τη στιγμή ο Γιάννης μας δίνει το επιπλέον, το έξτρα, το οποίο επειδή το μπάσκετ εξελίσσεται, το μέλλον. Και πρέπει και αυτοί όλοι να ακολουθήσουμε αυτό το κομμάτι. Ο Γιάννης λοιπόν είναι οδηγός και οι υπόλοιποι έχουν καταλάβει, και τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί λέμε μόνο για τον Γιάννη, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά έχουν καταλάβει πλέον το ρόλο τους, τι πρέπει να κάνουν ώστε να βοηθήσουν την ομάδα, να βοηθήσουν τον Γιάννη, να βοηθήσει ο Γιάννης αυτούς. Είναι αλληλένδετο το ένα με το άλλο. Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή την παρέα, το 2004 πριν, για να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα, σκέφτηκα πάρα πολύ, γιατί είχα και την προηγούμενη θητεία. Και προσπάθησα να τους πω ότι, ξέρετε κάτι, αν δεν κάνουμε ένα σχέδιο και το υποστηρίξουμε όλοι και να είμαστε όλοι μαζί, επειδή είναι εθνική ομάδα και όλοι έχουν άλοθη να κάνουν κριτική, παίρνουν άλοθη να κάνουν κριτική με την αγάπη προς την ομάδα και τα λοιπά. Ναι, φυσικά όλοι την αγαπάμε, αλλά όλοι την αγαπάμε με τον δικό μας τρόπο. Για να γίνει όμως, πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι μπορεί να γίνει αυτό και να το υποστηρίξουμε. Επικοινωνιακά, μέσα στην ομάδα, γιατί αν τυχόν με πάει ο Μιχάλης να κάνει μασάζ στο φυσιοθεραπευτή και του λέει τον πόνο του ο Μιχάλης. Δεν έπαιξα, δεν με έβαλε, δεν πήρα σουτ. Που είναι φυσιολογικό. Είναι ανθρώπινο. Τα περιμένω εγώ αυτά. Και ο φυσιοθεραπευτής του λέει: έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έπρεπε να παίξει. Αυτό. Τι σου έκανε. Αυτό. Τελείωσε. Το χάσες. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια. Πολλοί άνθρωποι που πρέπει να δουλεύουν. Οι οποίοι είναι πολύ λεπτή, διαχωριστική γραμμή. Να μην είναι τόσο φανερή η συμμετοχή τους, αλλά είναι πολύ κέραια. Yeah. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο, όταν έγινε αυτή η ομάδα, σε πληροφορώ. Εγώ αυτό που είπα, ετοιμάζουμε την ομάδα να τους κερδίζει όλους. Ούτε θα διαλέξω αν θα παίξω με αυτόν ή τον άλλον ή θα παίξω με εκείνον που μου ταιριάζει. Με τον... Όταν βάλεις τη διαδικασία αυτή, νομίζω θα έρθει η στιγμή που θα γίνει. Και έγινε. Είναι, να σου πω κάτι, την ομάδα δεν την κάνεις με τους καλύτερους. Την κάνεις με αυτούς που θα κάνει την καλύτερη ομάδα.
Για μένα αυτό είναι δεδομένο. Δεν έρχεται ο καλύτερος παίκτης για να κάνει την καλύτερη ομάδα. Γιατί είναι φυσιολογικό. Ο κάθε άνθρωπος, και εγώ το έχω ζήσει, το έχω βιώσει σαν παίκτης. Αν καταλάβει κάποιος ότι το μπάσκετ έχει τόσα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις και να είσαι παιχταράς, ναι. Το αποδεικνύει ο Γιάννης τώρα. Έτσι. Δηλαδή, ο Γιάννης δεν συγκρίνεται στα σου τριών πόντων με τον Κάρι. Ούτε στο ένα-ένα με τον Χάρντεν. Συγκρίνεται. Ούτε στο παιχνίδι το επιθετικό του Λεμπρόν. Δεν είναι πουθενά του 10, είναι παντού. Αλλά το 8. Όλα τα άλλα τα κάνει. Μάλλον όλα τα άλλα τα κάνει πολύ καλύτερα. Μεγαλύτερη διαφορά έχει ο Γιάννης στα όλα τα άλλα από τους υπόλοιπους από ό,τι έχουν αυτοί μαζί τους τα συγκεκριμένα πράγματα που κάνουν καλά. Αυτό θεωρώ πρέπει όσο περνάει και οριμάζει ένας άνθρωπος το καταλαβαίνει. Και εμείς εκεί το 2004 αυτό κάναμε. Τι κάναμε? Δημιουργήσαμε ένα γκρουπ παιδιών τα οποία μπορούν να παίξουν μεταξύ τους, έχουν σεβασμό, έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά που μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε και να έχουμε αβαντάζ απέναντι στους αντιπάλους. Γιατί πρέπει να έχεις αβαντάζ. Έτσι το βλέπαμε. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η παρέα ή αυτή η επιτυχία. Πολλές φορές το λέει παρέα, δεν το λέει ομάδα. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ. Ας πούμε στην υγεία αυτής της παρέας που έγραψε ιστορία. Και στη μελλοντική παρέα το μέλλον. Ναι, και στην υγεία της παρέας. Φαίνεται ότι έχουν πολύ πάθος, έτσι. Μάλιστα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουν πάθος. Εύχομαι να είναι τα πράγματα το ίδιο ευτυχισμένα για αυτούς. Μαγαλιά σας. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Τέλος. Γεια σας. Η Ελλάδα είναι στο τελικό, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, νικήκαμε. Η Ελλάδα είναι στο τελικό.